αυτή την εκδήλωση γνωριμίας των γυναικών του σχεδιασμού μας ή συνεχίζουμε το Δημοσθένη του TV. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, μια τόσο σημαντική μορφή στη γυναικεία οντότητα. Τα λόγια είναι φτώχεια σαν προέλευση μπροστά στη λέξη μάνα. Και να ακούσουμε μια πολύ όμορφη εισαγωγή από τον γιατρό μας, τον κύριο Σταύρο Καραγκούνη, και από την ηθοποιό μας, κυρία Ανφίλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλώς ορίσατε. Καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω κι εγώ πρώτα ως μητέρα, μετά ως ηθοποιός και υποψήφια στο συνδυασμό του κυρίου Κουτσίδη, όπως ακούσατε. Θα μοιραστώ μαζί σας ένα ποίημα που έγραψε ο Οδυσσέας Σελίτης για αυτή την ημέρα. Με την προϋπόθεση ότι και οι Έλληνες έχουν τη δική τους ύλη, θα ήταν επίτευγμα μέγα να φτάσει κανείς ως το αγαθό της μάνας. Ο αέρας από την έκρηξη θα αρκούσε να σαρώσει και φυλακές και νοσοκομεία. Γιατί και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξει κανείς σε περίπτωση μεγάλου κινδύνου. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι προσκεκλημένος ενώπιόν σας από τον πρώην ομάδα και πρώην δήμαρχο κ. Δημοσθένη Κουψίδη και του συνδυασμού μαζί συνεχίζουμε. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη μητέρα, στη μάνα, στη μαμά. Μπορεί η επαγγελματική μου ιδιότητα να σχετίζεται αμιγώς με τη μητρότητα. Θα ήθελα όμως σήμερα να σας απευθυνθώ ως γιος μιας μητέρας η οποία δεν είναι πια εδώ και μιας μητέρας που έφερε τα δυο μου παιδιά στην ζωή. Αγαπητοί φίλοι, στην ελληνική μυθολογία η μητέρα γη, η Γαία, σύζυγος του ουρανού, είναι η προσωποποίηση της φύσης. Είναι η μητέρα των πάντων και λατρεύεται σαν υπέρτατη θεότητα. Έδωσε ζωή στην κόρη της, την Ρέα, η οποία λατρεύεται σαν μητέρα των θεών. Είναι η πρώτη θεότητα η οποία θεωρείται ότι γέννησε με το κετό και θύλασε με μητρικό βάλα τα παιδιά της. Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν την θεά Ρέα κάθε άνοιξη και είχαν μεγάλες γιορτές προς τιμήν της. Θα σας θυμίσω και τη θεά Δήμητρα, της οποίας το όνομα από το Δά και το Μήτυρ περιέχει πάλι την μητρότητα. Συμβολίζει το μητρικό ένστικτο, το οποίο ικανοποιείται μέσα από την εγκυμοσύνη, την τεκνοποίηση ή από την παροχή φυσικής ή ψυχολογικής ή πνευματικής υποστήριξης σε κάποιον τρίτο. Αυτό το δυνατό αρχέτυπο μπορεί να καθορίσει την πορεία μιας γυναίκας σε όλη της την ζωή. Μπορεί να την προδιαθέσει για κατάθλιψη σε περίπτωση που η ικανότητά της ή η επιθυμία της να γίνει μητέρα ακυρωθεί ή απορριφθεί. Η τιμή για την γιορτή της μητέρας συνεχίστηκε και στα ρωμαϊκά χρόνια αργότερα. Κάνανε μεγάλες γιορτές οι Ρωμαίοι αφιερωμένες στη θεά Κυβέλη, οι οποίες γίνονταν κάθε Μάρτιο. Με την εξάπλωση του χριστιανισμού στην Ευρώπη, η γιορτή συγχωνεύτηκε μαζί με μια γιορτή της Εκκλησίας και ονομάστηκε σαν γιορτή της Μητέρας Εκκλησίας, οι οποίες αυτές οι έννοιες αργότερα συγχωνεύτηκαν. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να γιορτάζει τη γιορτή της Μητέρας το Φεβρουάριο του 1929. Για πρώτη φορά συνέπεφτε τότε με την γιορτή της Υπαπαντής. Αργότερα όμως, από το 1960 και μετά, καθιερώθηκε να γιορτάζεται σαν την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Μία γιορτή η οποία συμβολίζει και τιμά την Ελληνίδα μάδα. Διασημότερη μητέρα όλων, φυσικά, η Παναγία, έτσι. Οι περισσότεροι γλωσσολόγοι υποστηρίζουν ότι η λέξη μητρότητα σε όλες τις συνευρωπαϊκές γλώσσες έχει την ίδια ρίζα. Προέρχεται από την προσφώνηση «μα», την οποία είναι η πρώτη η οποία ουσιαστικά φωνάζουν τα παιδιά.
στα ελληνικά είναι το μήτυρ, στα σανσκριτικά είναι το μάταρ, το μαύρε στα ισπανικά, μαύρο στα αγγλικά, ναι, στα γαλλικά. Μην ξεχνάτε ότι η μήτρα είναι το όργανο το οποίο ουσιαστικά θρέφει το έμβριο, αναπτύσσεται στη ζωή μέσα στη μήτρα για 9 μήνες, το οποίο βέβαια έχει και την ίδια ρίζα με τη μητέρα. Η μητέρα είναι η πύλη μέσα από την οποία βγαίνει κανείς στην ζωή. Και η σχέση με τη μητέρα μας είναι καθοριστική. Είτε το δεχόμαστε είτε όχι, είτε το συνειδητοποιούμε είτε το αρνούμαστε, η σχέση μας με τη μάνα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Η λέξη μητέρα είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο κύρος και την πιο μεγάλη επισημότητα. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και μία απόσταση μεταξύ των προσώπων και είναι λίγο πιο απρόσωπη και ίσως πιο ψυχρή. Η λέξη μάνα πάλι έχει μία λαϊκότητα. Μέσα της βγάζει όμως πολύ πιο έντονα συναισθήματα, πιο αγνά, και όταν κανείς τη χρησιμοποιεί, πρακτικά δείχνει ότι βιώνει μία πολύ στενή σχέση με το πρόσωπο που τον γέννησε. Η λέξη που κατά τη γνώμη μου δείχνει τη μεγαλύτερη παιδικότητα και προσκόλληση στη μητέρα μας είναι το μαμά. Κάθε φορά που ακούγεται ή προφέρεται, μας γυρνάει στην παιδική μας ηλικία. Είναι η πιο ατόφια, τρυφερή και πρωτογενής προσγόνηση που μπορεί να ακούσει μια γυναίκα η οποία έχει παιδιά. Η μητρότητα είναι ένα αρχέτυπο την οποία μοιραζόμαστε όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Είναι κάτι κοινό το οποίο συνδέει όλους τους ανθρώπους. Οι γυναίκες θέλουν να κάνουν παιδιά, ανεξαρτήτως εποχής, ανεξαρτήτως κοινωνικών καταστάσεων και ανεξαρτήτως πολιτισμού. Οι πρόγονοι μας όλοι είχαν μητέρα, είχαν μία μητέρα, η οποία ιδανικά υπήρχε στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και άλλες μητρικές φιγούρες. Άλλωστε δεν θα μπορούσαμε, νομίζω, κανένας μας να επιβιώσει χωρίς την μητέρα, τη μαμά, την ειδική τροφό η οποία μας στήριξε στους πρώτους μήνες και στα πρώτα χρόνια της ζωής μας σαν αβοήθητα βρέφη. Λέγανε παλιά ότι ο Θεός, επειδή δεν μπορούσε να είναι παντού, έφτιαξε τη μάνα. Η μάνα φέρνει στον κόσμο τα παιδιά, τα θρέφει με το γάλα της και τους μεταδίδει ηθικές αξίες και ηθική δυναμική από τους κανόνες της κοινωνίας στην οποία διαβεί η ίδια. Ύμνοι έχουν γραφτεί για την αγάπη της μάνας, μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις, παραμύθια. Η προσφορά στην οικογένεια της μητέρας και κυρίως στα παιδιά της είναι συνεχή και αδιάλειπτη.